Ακούστε τώρα μια ωραία ιστορία. Τη θυμάμαι και κλαίω κάθε φορά που μου έρχεται στο μυαλό και σκέφτομαι και τη δικιά μου ψυχή. Ήταν κάποιος βαριά άρρωστος στο νοσοκομείο, στα τελευταία του. Και φωνάζουν έναν παπά να πάει να τον δει. Πηγαίνει να τον δει και κουβέντα στην κουβέντα ζητάει να εξομολογηθεί. Λέει μία, λέει δύο, λέει τρεις, λέει τέσσερις, λέει πέντε, δύσκολα. Δεν μπορούσε κιόλας ο καημένος έτσι να πολύ να έχει όρεξη και δυνάμεις. Κάποια στιγμή λέει στον παπά, παπά μου, αυτοί οι τρεις που είναι μέσα στο δωμάτιο, σκληροί και άγριοι μου φαίνονται και μαύροι στην όψη. Είναι γιατροί, έχει τέτοιους γιατρούς, άγριος. Δεν τους βλέπω, του λέει ο παπάς. Πώς, παπά μου, εκεί στην άκρη, στην πόρτα, άχρη, άχρη είναι. Με σοφία ο παπάς αμέσως μπήκε στο νόημα. Όπα, λέει, κάτι αμαρτίες έχουμε που πρέπει να τις πούμε. Φεύγει η ψυχή. Δεν μου λες, μωρέ, του λέει, αυτήν την αμαρτία την έκανες? Ναι, παπά μου, την έκανα κι αυτήν. Την έκανα, την έκανα, την έκανα. Παπά μου, έφυγε ο ένας ο γιατρός αμέσως. Α, λέει ο παπά, σίγουρα ήταν αυτό. Μήπως έκανες, του λέει, κι αυτήν την αμαρτία? Την έκανα. Παπά, φεύγει κι ο άλλος ο γιατρός, ο άγριος, ο μαύρος. Έλα τώρα, για να θυμηθούμε. Μήπως κι αυτήν, κι αυτήν, κι αυτήν. Α, ναι, παπά, αυτήν την τρίτη που είπες, την έκανα. Την είπε. Και τι του λέει μετά ο άρρωστος? Παπά μου, γιατί τον βλέπω να φεύγει και να με βρίζει και να φωνάζει και να αγριεύει αυτός? Και του λέει ο παπάς, γιατί γλίτωσες, του λέει, από αυτούς, έφυγαν, έφυγες από τα χέρια τους. Και μετά από λίγο, αφού του διαβάζει την ευχή, του λέει, παπά μου, εκεί που κάθεσαι εσύ τώρα από τη μια μεριά και από την άλλη, είναι δυο που λάμπουνε, λάμπουνε φωτεινή, άσπρα ρούχα, άσπρα πρόσωπα, φωτεινά. Έσκυψε το κεφάλι ο παπάς. Αχ, μωρέ, λέει, τι δουλειά έχω εγώ ανάμεσα στους αγγέλους που κατέβηκαν να κάνουν παρέα στην ψυχή. Την άλλη μέρα το πρωί βλέπει ο παπάς την ψυχή του ανθρώπου που έφευγε και πήγαινε κατευθείαν στον ουρανό, στην αγκαλιά των αγγέλων. Η εξομολόγηση έτσι κάνει. Λάμπει η ψυχή μετά, στράφτει η ψυχή. Γίνεται, γίνεται φωτεινή η ψυχή και φεύγουμε από τα χέρια του διαβόλου και πάμε στα χεράκια των αγγέλων και του Θεού και των Αγίων μας. Έτσι να κάνουμε όλοι. Πρώτος εγώ να εξομολογούμαστε και να τα λέμε όλα. Όλα. Και τώρα που θα ανοίξουν σιγά σιγά και θα μας αφήσουν λίγο ελεύθερους, πάρτε τηλέφωνο τον παπά να αρχίσουμε να βάλουμε καλή σειρά πάλι στην εξομολόγηση. Άντε, σας αγαπάω και σας περιμένω τηλέφωνο για εξομολόγηση. Άντε, άντε να είστε καλά για να περάσουμε ένα υπέροχο Πάσχα. Προσευχούλα και προσοχή και θα το περάσουμε όμορφο το Πάσχα. Άντε, μην κατέβετε. Ο Θεός είναι εδώ και είναι δυνατός.